Γεια σας, είμαι και η Ανίτα. Είστε έτοιμοι να μάθουμε για τις βιταμίνες? Πάμε να ακούσουμε! Βιταμίνες! Εσπεριδοειδή! Στοιχηματίζω ότι δεν ξέρεις ποιο ζώο μπορεί να κουβαλήσει το μεγαλύτερο βάρος στην πλάτη του. Είναι το καλό καρδογαϊδουράκι. Ανεξαρτήτως θερμοκρασίας, με κρύο ή ζέστη, μπορεί να κουβαλήσει οποιοδήποτε βάρος χωρίς πρόβλημα. Και αυτό γιατί τρώει μανταρίνια. Τα μανταρίνια, τα πορτοκάλια, τα ακτινίδια, ο ανανάς, το grapefruit, τα λεμόνια ή το lime περιέχουν μεγάλη ποσότητα βιταμίνη C. Και γι' αυτό το λόγο ονομάζονται εσπεριδοειδή. Αναρωτιέσαι πώς τρώγονται? Είναι πολύ νόστιμα φρέσκα, ως χυμός, κομμένα σε κομματάκια ως φρουτοσαλάτα, σε milkshake, κομπόστα ή μαρμελάδα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να τα απολαύσεις. Τα εσπεριδοειδή είναι πολύ θρεπτικά και πλούσια σε βιταμίνες, ίχνοστοιχεία και ίνες. Εάν τρως πολλά εσπεριδοειδή, θα μπορείς να αντιμετωπίσεις τα κρυολογήματα, να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου σύστημα και να αυξήσεις την ενέργειά σου, ενώ θα μεγαλώνεις γερός και δυνατός. Τώρα λοιπόν ξέρεις ότι πρέπει να τρως 3 μερίδες φρούτα την ημέρα για να μεγαλώνεις γεμάτος ενέργεια και δύναμη. Να τρως υγιεινά για να είσαι υγιής.